Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Να στείλουμε πολλά φιλιά στην Θεοδοσία που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, λέει στη Λευκοσία. Έδωσε το τελευταίο μάθημα σήμερα. Γιούχου, 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 μου λέει συνέχεια. Δεν μπορείς να φανταστείς τη χαρά μου. Γιούχου, 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 τι φαντάζομαι. Αφού με έχεις στείλει στο γιούχου. Το καταλαβαίνω. Μπράβο και χαίρομαι που σε ακούω χαρούμενη, που σημαίνει ότι μάλλον το έδωσε και καλά. Σημασία λέει ότι θα αποφετήσω σε ένα μήνα και θα έχω και το δίπλωμα. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά να γράψουν τις εξετάσεις τους και καλή επιτυχία. Γρηγόρη να σου ζήσει ο γιος. Αλλά πότε επιστρέφει ο Φέδωνας? Σήμερα το πρώτο μελετούσαμε. Δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο. Θα είναι δύσκολο εκεί στο στρατό τελικά. Ναι. Στο στρατό είναι ο άνθρωπος και τον παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί να μην μάθουμε φίλοι του μας τα νέα, πώς περνάει, τι γίνεται, εντάξει, συνήθισε. Εμείς όταν πήγαμε στο στρατό, περιμέναμε κάθε απόγευμα από στο τηλέφωνο φάρα, με κέρμα στη σειρά όλοι να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τον πάρει τώρα στο κινητό. Τι εποχή πήγες εσύ, μωρέ? Δεν είχε κινητό. Το 89. Α, πήγες αμέσως. Σειρά ήμασταν. Σχεδόν. Σειρά. Σειρά. Θυμάσαι τα περιοδικά Σκοπιές. Τα περιοδικά. Εγώ ήμουν στο πολεμικό ναυτικό, δεν έχουμε τέτοια κόλπα. Κουράστηκες, άλλαξε κανένα φανελάκι, ίδρωσες. Κοίτα πως όλοι οι άντρες κατευθείαν το κατάλαβαν το χιούμορ του στρατού. Γιατί σε πήγαν εκεί, επειδή οδηγούσε σκάφος? Παιδάκι μου, έτσι πήγα και δήλωσα με τέτοια μανία, νόμιζα ότι θα κάνω ιστιοπλοεία. Θα ανοίγουμε παντάκια και τέτοια. Πού να ξέρα. Χειρότερος από μένα είσαι, μπράβο. Ήταν δύσκολα δηλαδή, γιατί λένε ότι το ναυτικό είναι πιο καλά σε σχέση με τα άλλα. Το ναυτικό. Ναι, έτσι λένε. Κοίταξε, είναι ανάλογο αυτό. Εσύ τι θέση είχες εκεί? Ήμουνα τεχνίτης πυροβόλου και ήμουνα σε καράβι. Έχουν πυροβόλο και εκεί? Νόμιζα οι στρατοί ξηράς ότι έχουν. Πώς δεν έχουν τα καράβια, τα έχεις δει που κάτι κανονά. Τα κανόνια έχουν αυτοί. Έχουν τα κανόνια του Ναβαρώνη. Του Ναβαρώνη, τα γνωστά κανόνια που τα έχουν. Τώρα βγαίνουν και σε ατομική συσκευασία για κάθε ναύτη. Πάρε ένα κανόνι του Ναβαρώνη να έχεις και εσύ. Για σένα, φίλε ναύτη, το κανόνι του Ναβαρώνη. Συσκευασία δώρο. Τα στέλνουμε και σε μπρελόγκ, τα θέλεις. Στην οικογένεια, τα Χριστούγεννα, το αυτό, Πάσχα, άλλες γιορτές. Τώρα τα κανόνια πυροβολούν, τον πετάνε το τέτοιο όπως το πετάνε. Τη φωτιά και το σίδερο το καυτό. Όπως στις ταινίες που βάζανε τη στρογγυλή την πύλια τη μεγάλη και μετά το ρίχνανε. Όχι, τόσο πύλια δεν είναι. Είναι το πύλια. Το βλήμα τώρα βάζουν κάτι άλλα πράγματα. Τι βάζατε? Τι θυμάται? Πριν 20 χρόνια εσείς. Βάζαμε τα βλήματα μέσα. Βλήματα. Σκέψου σφαίρες, μεγάλες όμως. Στο σχήμα της σφαίρας. Ακόμα έτσι είναι. Φαντάζομαι πως ναι. Μάλιστα. Τώρα βέβαια υπάρχει και η ρομποτική τεχνολογία που με τζοαζί τα κάνουν αλλιώς τα κουμάντα. Μάλιστα. Ωραία. Έλα Γρηγόρη, πες το γιο σου. Έχω βρει τα κορίτσια με τα μαύρα. Όχι, όχι. Ξεκινάμε περιοδία, τέλη Ιουνίου, να το θυμάστε. Εκεί που θα κυκλοφορείτε όμως, γιατί μου το έλεγε πριν και νόμιζα ότι μόνο σε ταινίες τα βλέπουμε. Εκεί που θα πάτε να μείνετε στα ξενοδοχεία, να παίρνετε τον δάχτυλό σας, λέει, και να το βάζετε κατευθείαν στον καθρέφτη. Τι είναι αυτό τώρα? Ρε παιδί μου, δεν έχεις πάρει το μπάνιο σε ένα ξενοδοχείο και εκεί που καμαρώνεις στον καθρέφτη να σκέφτεσαι μήπως εγγράφει καμιά κάμερα? Για πες, έρευνα είναι αυτό? Όχι! Πώς θα καταλάβουμε και είναι πραγματικό αυτό? Είναι πολύ βολικό. Αν ο καθρέφτης που είναι στο μπάνιο μας είναι από πίσω κάμερα. Ναι, δεν είναι από πίσω κάμερα. Για πες. Άκου τι θα κάνεις, Ζωτήρη. Και το βλέπουμε εδώ. Εάν βάλεις το δάχτυλό στον καθρέφτη. Μάλιστα. Και το χέρι, όπως βλέπουμε κάτω, δεν εφάπτεται. Κάνει κενό που... δηλαδή με το δάχτυλο του καθρέφτη. Δεν εφάπτεται. Αν δεν εφάπτεται, είναι κανονικός καθρέφτης. Εάν το νυχάκι μας εφάπτεται. Με το νυχάκι μας, το από μέσα, μάλιστα, είναι αμφίδρομος και από πίσω υπάρχει κάμερα. Σωτή. Άρα, εμείς όπου βλέπουμε καθρέφτη, θα βάζουμε το δαχτυλάκι μας. Α, ναι, αν δεν θέλουμε να καμαρώνουμε και να μας γράφουμε. Αυτό ξεκίνησε από τα ποδητήρια. Όχι ποδητήρια, μα ποδητήρια και παραβάν που αλλάζουν οι γυναίκες τα ρούχα. Ξέρετε αυτά. Παιδιά, είναι παλιότερα αυτό, να σας παρακαλώ. Είχαν στείλει mail παντού με αυτό το πράγμα. Ότι γυναίκες κυρίως προσέξτε. Εκεί πέρα πάτε και αλλάζετε εσώρουχα και ρούχα, δοκιμάζετε στα δοκιμαστήρια τους καθρέφτες. Γιατί έπιασαν όντως καταστηματάρχη που είχε τέτοιο καθρέφτη. Και απολάμε, ναι. Μερακλείς ο καταστηματάρχης. Απαγορεύεται όμως αυτό. Καλά, δεν επιτρέπεται. Να πάει για να δει αν τον κλέβεις, ας πούμε, στο αποδυτήριο. Δεν είναι τόσο. Όχι, για να τον κλέβεις, δεν... όσο για άλλα θέματα. Όχι, λέω, δηλαδή λέω, δεν μπορεί να το πει αυτό ο άλλος, ότι εγώ μπορεί να είχα βάλει κάμερα πίσω τα καθρέφτα για να δω γιατί με έχουν κατακλέψει και θέλω να δουν με κλέβεις. Όχι, εντάξει. Ναι, μόνο για... Κάνανε τα κορίτσια κάτι κόλπα παλιά, φορούσαν 3-4 φρακιά να δοκιμάσουν. Και φεύγανε με τα μισά, αλλά εντάξει. Όχι, και το άλλο δεν κάνει σαν δοκιμασίρια, δε σε Ελένη, που περνάνε τα αγοράκια και βάζουν το κινητό από κάτω να γράφει ότι κινείται μέσα.
Δεν το ξέρω αυτό, Γρηγόρη μου. Ναι, παιδιά, δεν το ξέρω. Είναι της εποχής σου αυτά. Ω, δεν είχαμε κινητά. Ρωτάτε, αλλά και κοπάνα, πες μου. Αυτό είναι πολύ κοπάνα όμως. Πιάστο και κοπάνα το. Ναι, δεν είχαμε κινητά στην εποχή μας, αλλά υπάρχουν κι αυτά. Ή που βάζαν την κάμερα μπροστά στο παπούτσι. Και ήταν όλη την ώρα πήγαινε έτσι. Κάτω από τη φούσα της κοπέλας έχουν γίνει πολλές πατέντες. Άστο, Γρηγόρη. Έλα, πες μας, σε παρακαλώ, Ελενάκη μου. Πάμε για την Νιβαία που. Κάποιοι γιορτάζουν. Η Νιβαία, βέβαια, 100 χρόνια συμπληρώνει φέτος, η αγαπημένη αυτή εταιρεία. Και πρέπει να πούμε με το τόσο πλέον αναγνωρίσιμο μπλε κουτί. Η εταιρεία, λοιπόν, γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ένα κρουαζιερόπλοιο, το Blue Boat, στο Αμβούργο. Εκεί ήταν καλεσμένοι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Βεβαίως, μέσα σε αυτούς ήταν... και ο Άρης Καβατζίκης, ο δικός μας που πέρασε ωραιότατα, μας είπε στο ταξίδι αυτό. Δεν έλειψε ο Αλφα, έτσι ακριβώς. Ήταν η Βίκη Καγιά, η οποία ήταν πρέσβυρα της ομορφιάς της εταιρείας, beauty editors από όλα τα περιοδικά. Ήταν και καταναλώτριες οι οποίες κέρδισαν ταξίδι μέσα από τα beauty blogs. Και να πούμε ότι και η μεγάλη έκπληξη ήταν η συναυλία της Ριάννα, όπου αποτελεί... Στο κρουαζιερόπλιο. Στο κρουαζιερόπλιο. Τι λέτε καλέ. Βέβαια, αποτελεί το νέο πρόσωπο, αλλά και τη φωνή της εταιρείας, με το καινούριο της τραγούδι, το California King Bed. Να δούμε το βίντεο. King Bed. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Και ακούγεται σε όλα τα διαφημιστικά σπότ της Νιβέα. Να το ακούσουμε. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Βρίσκεται σε κάθε σπίτι, πέρασε από γενιά σε γενιά, γιορτάζει τα εκατοστά της γενέθλια και όμως είναι τόσο νέα και περιζήτητη. Η λύση στο ένιγμα φοράει μπλε, μυρίζει υπέροχα, προστατεύει την επιδερμίδα και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα παγκοσμίως. Νιβέα. Μαζί με τη Βίκη Καγιά, το πρόσωπο της Q10 στην Ελλάδα, βρεθήκαμε στο καταπράσινο Αμβούργο, καθώς σε ένα κρουαζιερόπλοιο, το Νιβέα Blue Boat, γιορτάστηκαν τα γενέθλια της εταιρείας με καλεσμένους από ολόκληρο τον κόσμο. Βίκη, τι κάνεις στο Αμβούργο? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη και με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός που είμαι πρέσβυρα της Νιβέα στην Ελλάδα. Και ήρθαμε λοιπόν όλοι εδώ από την Ελλάδα και από 50 άλλες χώρες για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια αυτής της τεράστιας εταιρείας που μας ακολουθεί από μικρά παιδιά και όχι μόνο εμάς. Θυμάμαι τον μπαμπά μου με το μεγάλο στρογγυλό Νιβέα κουτί να βάζει πάρα πολύ στο πρόσωπό του, στα χέρια, στο σώμα, εμένα, τον αδερφό μου, τη μαμά μου, μετά αργότερα τα τηλιακά που ήρθαν, κρέμες σώματος, τώρα η Q10 βέβαια. Αφήνοντας πίσω μας τους κατοίκους της πανέμορφης πόλης να απολαμβάνουν τη λιακάδα, περιηγηθήκαμε στο Αμβούργο με την ιδυλιακή τεχνητή λίμνη, την πολύ ενημερωμένη αγορά και την μοναδική αρχιτεκτονική. Το Blue Boat, μια μπλε όαση, μας υποδέχτηκε, κερδίζοντάς μας αμέσως, καθώς η αψεγάδια στη γερμανική οργάνωση ήταν εμφανής μέχρι και στην τελευταία λεπτομέρεια. Βρισκόμαστε στο Welcome Event του Nivea Blue Boat. Έχουμε όλοι επιβιβαστεί στο πλοίο και περιμένουμε να ξεκινήσει το μαγικό ταξίδι της Nivea. Και ναι, δεν υπήρχε πιο συναρπαστική έκπληξη από την ντίβα με καταγωγή από τα Μπαρμπέιντος, Ριάννα, η οποία με ένα κλάση φόρεμα και πολύ γλυκιά συμπεριφορά μας έκανε να χορέψουμε στο ρυθμό της. Η νεαρή Καλονία αποτελεί εξάλλου το πρόσωπο και τη φωνή της Νιβέα, καθώς το τραγούδι της California King Bed δίνει όλα τα σποτ για τα 100 χρόνια της εταιρείας. Το επίσημο δείπνο συνέπεσε με την αναχώρηση από το λιμάνι του Αμβούργου. Η πόλη το βράδυ είναι το ίδιο όμορφη. Προσεγμένη ανάπτυξη, κοσμοπολίτικος αέρας, πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Ξαφνικά έχασα τη Βίκη, η οποία θέλησε να περιηγηθεί στο μουσείο της Νιβέα που στήθηκε μέσα στο Blue Boat. Υπέροχες vintage καμπάνιες, παλιές συσκευασίες, νοσταλγική άβρα. Να και το πρώτο κουτί κίτρινο με Art Nouveau διακόσμηση. Η Βίκη πάντως βρήκε το χρόνο για να επισκεφτεί και τα σπα του Blue Boat. Τι έκανες εδώ? Μου γνώρισε βασικά, γιατί δεν την ήξερα αυτή την κρέμα, την Pure Natural της Nivea. Mm-hmm. Γιατί το δέρμα μου είναι λίγο ξηρό και θέλει ενυδάτωση. Είναι mm-hmm. ιδανική για το καλοκαίρι, χωρίς να βαραίνει το δέρμα. Ενθουσιασμένες ήταν και οι καταναλώτριες που μέσα από συγκεκριμένα beauty blogs κέρδισαν ένα ταξίδι στο Blue Boat. Την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Είναι και προσιτή. Είναι καταπληκτική. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Νιβέα είναι το υπόλοιπο της ζωής μου. Μια εκπληκτική αίσθηση, υφή. Τέλεια. Το μπλε όνειρο στο όμορφο Αμβούργο μπορεί να τελείωσε, αλλά η μπλε πιστή σχέση με τα προϊόντα της Νιβέα συνεχίζεται σε κάθε σπίτι και στην καρδιά μας. Χρόνια πολλά, Νιβέα! Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην Νιβέα. Να ζήσει, βρε παιδάκι μου, κι αυτή. Λοιπόν. Αυτή τώρα που πήγαν οι δικοί μας, η Καγιά και το Παλκάρι από. Ήταν καλεσμένοι. Ναι, ήταν καλεσμένοι. Γνωρίσαν και τον ίδιο τον Νιβέα. Τον Νιβέα. Τον Νιβέα, τον ίδιο. Όχι. Το ξέρουμε αυτόν. Ο Νιβέας. Μπορεί και να πέθανε τώρα 100 χρόνια.
Πάντως η εταιρεία είναι αυτή. Βεβαίως. Έχει κάνει και παιδιά. Αυτές πήραν τα λεφτά. Θα ήθελα πολύ να το γνωρίσω τον Ιβέα, τον ίδιο όμως. Προς το παρόν μπορώ να σε πείσω να γνωρίσεις έναν personal trainer και είναι και δάσκαλος γυμναστικής στη γερμανική σχολή. Deutsche Schule, μάλιστα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Καφετζής μαζί με την Αναστασία Μπαλιάκου και τον γνωρίσαμε πριν από λίγο καιρό, τον θέλει να μας δείξει. Πάμε μαζί, πάμε μαζί. Σας αφήνω για λίγο. Άλλη μέθοδο γυμναστικής. Λοιπόν, κάτι μεταξύ γυμναστική και πολεμικές τέχνες ή κάπως έτσι. Τι κάνατε, είχα πει λοιπόν την επόμενη φορά, έλα με έναν άνθρωπο που ξέρει, ρε παιδί μου, να τα κάνετε μαζί να τα δούμε. Καλώς τον, καλώς μας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε, τι κάνετε. Γεια σας. Πώς είστε. Αναστασία Μπολιά. Κρίνα, Αναστασία μου, θα κάτσεις εσύ τώρα μαζί του να κάνετε. Δεν φοβάσαι λίγο, μην. Όχι. Γιατί. Τι να φοβηθεί. Περίμενα να δω καμιά γυναίκα, ξέρεις, λίγο πιο σαν και σένα, αλλά σε γυναίκα, λίγο πιο αυτό. Βλέπω ένα κοριτσάκι, μια σταλίτσα σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό είναι του κόλπου. Ναι. Βλέπεις μια σταλίτσα, σήκω στο πόδι. Λοιπόν, πώς λέγεται, είπαμε, αυτή η μέθοδος γυμναστικής? Λέγεται Fight Bo και είναι βασικά βήματα το aerobic, ναι, με κάποια στοιχεία πολεμικές τέχνες. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Εμεί σιγά σιγά πίσω βήματα. Και μπορεί να το κάνει και μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είναι ένα καρδιοαναπνευστικό πρόγραμμα. Έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο, γιατί μπορεί να το κάνει ο καθένας. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε level και προχωράμε και προχωράμε και εξελίσσεται. Μάλιστα. Για να σας δούμε μαζί. Για να μας δείτε. Πάμε σιγά σιγά. Χεράκια πίσω, μικρά. 4, 3, 2, ένα αλλάξ μπροστά. Άρα 2. Χέρια πρόσωπο. Απ. Ένα. Διαγωνία. Κύκλο. Απ. Τέσσερα. Τρία. Απερκάτ. Μικρά. Δεξιγκάρ. Χέρια πάνω. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Δες. Απ. Συνέχεια. Μικρά. Το. Πάμε. Απ. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Οκ. Πάμε να βάλουμε και λίγο πόδια. Ένα χούκ, ένα γόνατο. Ένα. Απ. Πάνω. Ωραία! Γκάρ! Χεράκια μπροστά! Τέσσερα, τρία, δύο και φρόν! Αν θέλουμε πιο προχωρημένο, τέσσερα και εξελίσσεται το μάθημα και ο αθλούμενος. Μπαίνουμε γκάρ. Αριστερό ποδαράκι σε μένα. Πάμε! Ωραία! Δύο! Χέρια, μαζί, μπροστά, μικρά, κάρδιο, πιο γρήγορο λίγο σιγά σιγά. Μικρά, πάμε. Χέρια, χέρια, χέρια. Σφίγγει πάρα πολύ κοιλιά. Πάμε. Άπαρκα, μικρά. Και πάνω. 8, 7, 6, 5. Ωραία. Τρία τζάμπ σε μένα. Ένα, δύο, τρία, κρος. Ένα, δύο. Πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Και. Μικρά. Πάμε. Χέρια. Μπροστά. Δύο χουκ, δύο απερκάτ. Συνέχεια. Απ. 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 Ωραία. Ένα φρόν. Ένα μπακ. Αργά. Ένα. Πατάμε. Και. Ένα. Λίγο πιο έντονα. Μικρά. Απ. Τέσσερα. Τρία. Πάμε. Δύο. Μικρά τζαμ. Μικρά, 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 μικρά. Πάμε. Δύο, δύο. Εδώ. Οκ. Αναπνοές. Λαμβίου. Κρά.
μεγάλη η Αναστασία. Ναι. Κρύβει τα λέτα, δεν το βλέπεις και λες το κοριτσάκι με τα κοκκινάκια του γλυκούλη μου. Και την ώρα που ξεκινάει να κάνει αυτά που κάνει, πρέπει να γρύβει το πρόσωπό του. Πολύ. Ναι. Δηλαδή είναι τύπου θέλω να σε δείρω. Πολύ. Εσύ τώρα είσαι γυμνάστρια. Ναι. Ναι. Είμαι μαθήτρια του Μιχάλη, από την IF. Και κάνω και άλλα πράγματα. Κάνω και γιόγκα, κάνω και αερόμπικ. Μπράβο, και ήσουν και πολύ γρήγορα αυτά τα γρήγορα. Πρέπει να είναι και πάρα πολύ κουραστικά αυτά τα πολύ είναι γρήγορα. Είναι κουραστικά. Ανεβάζουμε πάλι μόνο. Πώς δεν μπερδεύετε τα χέρια σα και τα πόδια. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσα. Αυτό το έλεγα. Του λέω εγώ αποκλείεται. Δεν μπορώ. Είναι καθαρά πράκτη. Τόσο πολύ. Μπράβο, ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Δεν έχω τι να πω. Σα βλέπουμε και λέμε ότι μπορεί ίσω να μπορούμε. Αλλά κατά πάθο μάλλον λέμε. Μπα, είναι πολύ δύσκολο. Απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Και στα γυμναστήρια έχουμε κόσμο. Και σε πέρσονα και στη σχολή. Πολύ ωραία, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.